Αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα θέλω να καταρρύψω εις τους νόες ημών την καινοφανήν αίρεσιν του αναβαπτισμού. Δυστυχώς κυκλοφορούν πλήστοι όσοιρα σοφόροι που προτείνουν και επιβάλλουν εις τους ακόλουθούς των αιρετικών, δυσόνιμων και βλάσφημων αναβαπτισμών. Δια δύο εργαλείων τα οποία διαθέτω επί του παρόντος, ένα είναι το ιερών και θείων πιδάλιων του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και Αγαπίου Μοναχού και δεύτερον η γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί του θέματος του βαπτίσματος. Διαβάζομεν εις την σελίδαν 57 του Ιερού Πιδαλίου τα σχόλια του Αγίου Νικοδήμου που μας γράφει ακριβώς, εγώ σας τα δείχνω, και τρίτον, ότι αν ήτο συγκεχωρημένον να βαπτίζονται πάλιν οι χριστιανοί εκείνοι όπου γίνουν αιρετικοί ή αρνηθούν την πίστην των, διατί η ιδία πρώτη σύνοδος εν το 11 και 12 αυτής κανόνα διορίζει ότι οι αρνηθέντες εις των καιρών του διωγμού να κάμνουν τόσους χρόνους ακροόμενοι και τόσους υποπίπτοντες εις καιρών όπου ή το δυνατόν να τους βαπτίσει δευτέραν φοράν και έτσι και αυτός να καθαρίσει από την άρνηση και αυτή να ελευθερωθεί από τόσους κόπους και φροντίδας της τούτων ψυχικής διορθώσεως. Δια ταύτα τα αίτια δεν είναι συγκεχωρημένον να βαπτίζει την ας δευτέραν φοράν τον αληθώς βεβαπτισμένον κατά των 47 τούτων αποστολικών και των 57 της Καρθαγένης. Αν και παρααιρετικών εμολύνθη, επειδή και μένει το πρώτον βάπτισμα, ότι τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα. Διό και ο 35ος της εν Καρθαγένη συγχωρεί να αναβαπτίζονται οι καθαιρεθέντες κληρικοί δια εγκλήματα και ούτω πάλιν να προβιβάζονται εις ιεροσύνης βαθμών. Καθαρίζεται δε της από τον μολυσμόν της αιρέσεως με τον αναθεματισμόν της αυτής αιρέσεως με μετάνοιαν αξιόλογων με την διάταξη των ηλαστικών ευχών του Πατριάρχου Μεθοδίου, τας οποίας η Εκκλησία αναγιγνώσκει εις τους αρνησαμένους και τελευταίων με την σφραγίδα του Αγίου Μύρου. Ύστερον δε από την πρέπουσαν δοκιμασία και κανόνα των διοριστέντα παρά του Πνευματικού Πατρός και με το σώμα και αίμα του Κυρίου, το αίμα γάρ φυσί του Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας, Α επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο Α, τα δε παιδεία των αγαρινών όπου βαπτίζονται εις το ειδικό μας βάπτισμα, όχι με σκοπόν ευσεβή, αλλά δια να μη γίνονται τα σώματα αυτών νοσόδη ή δυσόδη, απεφασίσθη συνοδικός επί του Πατριάρχου Κυρίου Λουκά να βαπτίζονται δεύτερον. Αν ίσως ήθελαν ελθεί εις την ειδική μας πίστην, επειδή εις το βάπτισμα αυτών δεν είτο σύμφωνος ή των ασεβών αυτών γονέων πίστης. Ομοίως πρέπει να βαπτίζονται και εκείνοι όπου ήθελαν βαπτιστεί από ανίωρον μεν σχηματισθέντα δε ψευδός ότι είναι ιερεύς. Και προς τούτης εκείνοι όπου ήθελαν βαπτιστεί από λαϊκών εν καιρό κινδύνου, αν δεν αποθάνουν αλλά ζήσουν μετά ταύτα, επειδή κατά των 47 τούτων αποστολικών εις μόνους τους επισκόπους και πρεσβυτέρους είναι άδεια να βαπτίζουν και όχι εις λαϊκούς κατά τον Α του Βασιλείου όπου λέγει τους παραλαϊκήν βαπτισθέντας βαπτίζομεν. Το γάρ εν καιρό κινδύνου και κατά περίστασιν γινόμενον δεν είναι νόμος εις την Εκκλησίαν κατά των 17 της πρώτης και δευτέρας. Τα αυτά λέγει και ο Βαλσαμών και ο Βλάσταρης. Πρέπει δε να προσθέσομεν και τούτο εις την παρούσαν υποσημείωση ότι κατά τον πι κανόνα της Καρθαγένης Συνόδου και πι δέλτα της έκτης πρέπει να βαπτίζονται τα παιδεία εκείνα
όπου μήτε αυτά εξεύρουν ανεβαπτίστησαν, δια το ανήλικον, μήτε άλλοι μάρτυρες ευρίσκονται ευβεβαιούντες ότι βαπτίστησαν. Ώρα και την υποσημείωση του ΚΔ του νηστευτού περί του εν κινδύνου υπό ανιέρου βαπτιστέντος νηπίου, ότι δηλαδή εάν αυτό ζήσει, βαπτίζεται υπό ιερέως. Καθότι και Διονύσιος ο Αλεξανδρίας, Ιουδαίων τεινά, βαπτισθέντε υπό λαϊκού εν καιρό ασθενείας, θάνατον απειλούσις, εβάπτισεν αυτόν εξ αρχής, αφού πάλιν ανέζησεν, ως ιστορείται, εν τόμο γιώτα αλφα σελίδα 188 της Βυζαντίδος. Προσθέτομεν δε εδώ, ότι αν ο λαϊκός εν καιρό ανάγκης δύναται να τα βαπτίσει, δύναται ακολούθως και να τα μυρώσει και να τα κοινωνήσει. Και ώρα την υποσημείωση του νη ήτα της έκτης συνόδου. Είναι δε γνώμη τινών ότι τα υπολαϊκών εν ανάγκη βαπτιστέντα νήπια πρέπει να μνημονεύονται μετά των Ορθοδόξων εάν αποθάνουν ως εν ελπίδι όντα θείου ελαίου στοιχήν. Τα δε μη εν ανάγκη βαπτιστέντα παραλαϊκού και ανιέρου υποκρινωμένου τον ιερέα δε τον ιερέα ταύτα αποθανόντα να μην μνημονεύονται, αβάπτιστα γάρ εισιν. Σημείωσε δε ότι τους Λατίνους δεν λέγουμε ότι αναβαπτίζομεν, αλλά ότι βαπτίζομεν, επειδή το βάπτισμα αυτόν ψεύδεται το όνομα αυτού. Και ουχ όλος εστί βάπτισμα, αλλά ράντισμα μόνο ψηλών. Όπως επίσης και ο εν Καρθαγένη 48ος κανόνας, γράφει ότι ώστε μη εξήνε γίνεται αναβαπτίσεις ή αναχειροτονήσεις ή μετακινήσεις επισκόπων και είναι ότι πράω υπομνήσει τη συμμετέρες ρας αγιοσύνης πειθαρχήσε μη θελήσας και διορθώσαστε το ασυγχώρητον αυθεντία αρχοντική παραχρήμα κοληθεί και φυλαχθέντος του τύπου της καταστάσεως μη κριθεί τη συνόδου υπάρχουν. Προστάζει ο παρόν κανόν ότι ούτε οι παρά των Ορθοδόξων βαπτιστέντες να βαπτίζονται β' κατά των μη ζήτα αποστολικών, ούτε και οι παρά των Ορθοδόξων χειροτονηθέντες να χειροτονούνται δευτέραν φοράν κατά των ξι ήτα αποστολικών, ούτε οι επίσκοποι να μεταβαίνουν από τη μη ανεπαρχίαν εις άλλην κατά των γιώτα δέλτα αποστολικών. Ους και ανάγνωθη μετά της παραλλήλου συμφωνίας των λοιπόν κανόνων. Επειδή δε επίσκοπος της Κρεσκόνιος ονόματι αφίσα στην επισκοπήν αυτού επέβης ξένην, βεκένην επωνομαζομένην και πολλάκης δια τούτο παραραγγελθείς να την αφήσει δεν ηθέλησε, διορίζει ο παρόν κανόν ότι ούτως ως μη θελήσας να υπακούσει και να διορθώσει το ασυγχώρητον τούτο κακόν, να διωχθεί από την ξένη εκκλησία με δύναμη των αρχόντων εξωτερικήν. Πλην εάν εφυλάχθη εις αυτόν ο τύπος της καταστάσεως, ήτι εάν αυτός υπεμνήστη κατά τους κανόνες και έμεινε απειθής, να απορριφθεί πρώτον έξω της συνόδου των επισκόπων και να καθαιρεθεί και έπειτα ούτω καθυρημένος, ως λαϊκός ήδη όν να παραδοθεί εις τον άρχοντα. Εδώ δηλαδή μας λέει και η εν Καρθαγένη τοπική σύνοδος στον κανόνα της να μη γίνεται αναβάπτιση ορθοδόξων βαπτιστέντων, να ξαναβαπτίζονται δηλαδή δεύτερη φορά και όπως είδαμε και στον αποστολικών κανόνα ότι το δεύτερο βάπτισμα είναι εμπεγμός της Αγίας Τριάδος εάν το πρώτο και κανονικό βάπτισμα έχει γίνει εφ' Ορθοδόξου ιερέως είναι κανονικών και ακριβές και σύμφωνα προς τους θείους και ιερούς κανόνες. Η δεύτερη βάπτισης είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και οδηγεί πευθύντα ο αμφιβόλου ιερούς και επιρωτονίας ιερέως τον οδηγεί εις την κόλαση διότι εμπέζει το Άγιο Πνεύμα και τα μυστήρια της Εκκλησίας και ανασταυρώνει με τον δεύτερον εκείνων αναβαπτισμών
όπως γράφουν οι Άγιοι Κανόνες των Θείων Αποστόλων, ότι δια τούτο ο παρόν Αποστολικός Κανόν διορίζει ότι όποιος ο Αποστολικός Κανόν μη ζήτα επίσκοπος ή πρεσβύτερος τον κατά αλήθειαν έχοντα βάπτισμα, εάν άνωθεν βαπτίσει, ή τον μεμολισμένον παρά των ασεβών, εάν μη βαπτίσει, καθερίστο, ως γελών των σταυρών και των του Κυρίου θάνατον, και μη διακρίνων ιερέας ψευδοιερέων. Εν βάπτισμα είναι παραδεδομένον, εις ημάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τόσον από τον Κύριόν μας, όσο και από τους Θείους Αποστόλους και Αγίους Πατέρας, επειδή και ένας εστάθη ο Σταυρός και ο θάνατος του Κυρίου, εις τον οποίον των τύπων το βάπτισμα γίνεται. Δια τούτο ο παρόν Αποστολικός Κανόν διορίζει ότι όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ήθελε βαπτίσει δευτέραν φοράν άνωθεν και εξ αρχής ως αν τον τελείωσα βάπτιστον εκείνον όπου εβαπτίσει αληθώς κατά την διαταγήν του Κυρίου και των Αποστόλων και των Θείων Πατέρων, απαραλλάκτως δηλαδή καθώς βαπτίζονται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι ούτως ασκαθαίρεται, επειδή με τον δεύτερον αυτόν αναβαπτισμόν ανεσταυρώνει και παραδειγματίζει τον Υιόν του Θεού, τον οποίον αδύνατον λέγει ο Παύλος, και δευτερώνει τον θάνατον του Κυρίου, του οποίου πλέον ο θάνατος δεν κυριεύει κατά τον ίδιον Παύλον. Ομοίως και όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος δεν ήθελε βαπτίσει με το της Καθολικής Εκκλησίας βάπτισμα των μεμολισμένων, ήτι βαπτισθέντα παρά των ασεβών, ήγουν των αιρετικών, ασκαθαίρεται, επειδή και περιπέζει των σταυρών και των θάνατων του Κυρίου, νομίζοντας κακός και σφαλερός ότι το μεμολισμένον και συχαμερόν βάπτισμα των αιρετικών είναι τύπος του Σταυρού και του θανάτου του Κυρίου, το οποίο δεν είναι, δια τούτο αποδέχεται αυτό και έχει ίσον με το βάπτισμα των Ορθοδόξων. Και προς τούτης, επειδή και δεν διακρίνει τους αληθείς ιερείς των Ορθοδόξων από τους ψευδείς ιερείς των αιρετικών, αλεξίσου και τους δύο ως αληθείς αποδέχεται. Ούτε γάρ το μισαρόν βάπτισμα των αιρετικών κάμνει χριστιανούς αληθείς τους εις αυτό βαπτιζομένους, ούτε η χειροτονία αυτών κάμνει αληθείς ιερείς τους χειροτονουμένους κατά των 68 Αποστολικών. Σημείωσε δε ως είπομεν εις τύπων του Σταυρού και του θανάτου του Κυρίου το Άγιο Βάπτισμα γίνεται. Όσοι γάρ φυσήν ο Παύλος, εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, και συνετάφημεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος στον θάνατον, και σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού. Αλλά και ο Σταυρός βάπτισμα ονομάστη υπό του Κυρίου κατά τον Χρυσόστομον, υπόντος το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήσετε, και πάλιν βάπτισμα έχω βαπτιστήνε, και πώς συνέχομαι έως ούτε λεσθεί. Δι' αυτόν, αγαπητοί μου αδελφοί, μην πίπτετε εις πλάνας κηρύκων αιρετικών, οι οποίοι σας καλούνε να αναβαπτιστείτε, καθότι είστε ήδη βαπτισμένοι εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, και εάν πέσετε εις την πλάνη του αναβαπτισμού, έχετε βλασφημίσει, ανασταυρώνετε το και παραδειγματίζετε τον Υιόν του Θεού και έχετε βλασφημίσει το Άγιο Πνεύμα και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και ο ιερεύς εκείνος που θα σας αναβαπτίσει, εάν οι χειροτονίες του δεν είναι κανονικές και ορθόδοξες, αλλά προέρχονται από αμφίβολη σύνοδο, πρέπει να καθαιρεθεί άμεσα, και το δεύτερο βάπτισμα που σας κάνει είναι μολυσμός, είναι μολυσματικό. Ως αυτός, αγαπητοί μου αδελφοί, υπάρχει και η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 1991, υπαριθμών 687 / 91,
με προεδρεύον αντιπρόεδρο τον Σίγμα Κωσταρόπουλο και τα υπόλοιπα ονόματα που βλέπετε επί του παρόντος εγγράφου, με αφορμή κάποιο ερώτημα για την καταχώρηση θρησκεύματος κάποιου ατόμου που έχει γίνει από ορθόδοξος χριστιανός βουδιστής, και διαβάζομεν στη σελίδα 3 στην παράγραφον ότι όσον αφορά ειδικότερα τη μεταβολή του θρησκεύματος ορθοδόξου χριστιανού πρέπει να σημειωθούν τα εξής. Εκείνος που με έγκυρο βάπτισμα έγινε μέλος της Εκκλησίας διατηρεί μεν από δογματικής απόψεως στο διηναικές την ιδιότητα αυτή, υπό την έννοια ότι ιονδήποτε αμάρτημα και αν διαπράξει και οσονδήποτε αν θρησκευτικές ή αθεϊστικές του πεπιθήσεις τον απομακρύνουν μετά ταύτα ψυχικώς από την Ορθόδοξη Εκκλησία, εάν αργότερα ειλικρινά μετανοήσει, δεν θα στερηθεί της απολαύσεως των δωρεών της Θείας Χάριτος, χωρίς να απαιτείται, αλλά και χωρίς να επιτρέπεται η επανάληψη του βαπτίσματος. Πλην από επόψεως εκκλησιαστικού δικαίου, η εκουσία απομάκρυνση έξοδος από της Εκκλησίας, είτε η μεταβολή θρησκεύματος είναι πάντοτε δυνατή, ως προϊόν της και συνταγματικώς κατοχυρωμένης ελευθερίας, της θρησκευτικής συνειδήσεως, συνεπαγωμένη την διακοπή του μετά της Εκκλησίας νομικού δεσμού. Και έχει και τις παραπομπές από κάτω το παρόν έγγραφον. Όπερ σημαίνει ότι εάν κάποιος είναι βαπτισμένος μία φορά υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν επιτρέπεται, το αναφέρει ρητά, η επανάληψη της βαπτίσεως, όσον και αν μεταβληθούν οι θρησκευτικές απόψεις του και απομακρυνθεί από την Εκκλησία, εάν αργότερα ειλικρινά μετανοήσει, δεν θα στερηθεί των δωρεών της Θείας Χάριτος και ούτε ξαναβαφτίζεται επειδή μετανόησε ή επειδή επέστρεψε στην Εκκλησία, διότι ή το ήδη βαπτισμένος με έγκυρο βάπτισμα μέλος της Εκκλησίας και η ιδιότητα του βαπτισμένου διατηρείται εις το διηναικές και δεν υπάρχει ούτε διαδικασία αλλά ούτε και αποβάπτισης εις την Ορθόδοξη Θεολογία, ούτε καταργείται η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος με την αναμαρτία ή με την απιστία ή την άρνηση κάποιου ατόμου, διότι το να υπομεν κάτι τέτοιο είναι μία ακόμα βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, διότι ή το Άγιο Πνεύμα δεν είναι παντοδύναμο και αιώνιο, ή η σφραγή του βαπτίσματος δεν είναι ανεξίτηλος, οπότε είναι κύβδηλο το βάπτισμα που καθιέρωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, άπαγε της βλασφημίας. Οπότε όσοι κήρυκες βγαίνουν και σας λένε να ξαναβαπτιστείτε και ότι είσαστε αβάπτιστοι και σας ξαναβαπτίζουν, σας κοροϊδεύουν και οδηγούν τα ψυχά σας στην κόλαση και στην άρνηση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, στη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και κατά συνέπεια στην αιώνια κόλαση, διότι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, κατά τα Ευαγγέλια, δεν είναι συγκεχωρημένη. Πολύ προσοχή αδελφοί, δια να μην οδηγηθείτε στην αιώνιον κόλαση, νομίζοντας ότι θα κερδίσετε τον Παράδεισον.